θύμα παραθυμικό μόνοι αυτό. Μας είμαι τον δύο θέματα για σήμερα. Δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι μία ερώτηση, αν εσείς έχετε μία επιχείρηση ή ένα χόμπι DXM. Αν θέλετε ένα σοβαρό εισόδημα, θα πρέπει να έχετε μία επιχείρηση DXM. Γιατί είναι το, αν η DXM χόμπι, θα έχετε ένα χατζηλίκι, θα έχετε ένα εισόδημα χόμπι. Ας δούμε πώς λειτουργεί η επιχείρηση αυτή, κατά την άποψή μου. Όπως σε κάθε επιχείρηση πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα πλάνο. Όλες οι σοβαρές επιχειρήσεις έχουν ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα. Και ακόμα και αν εσύ έχεις μια επιχείρηση ενός ατόμου, θα πρέπει να κάνεις αυτό που κάνουν και οι υπόλοιποι, απλά σε πιο μικρή κλίμακα. Το πρώτο βήμα είναι το οργάνωση της επιχείρησης. Πρέπει να οργανώνεις μικρές ενότητες. Γιατί μόνο τότε θα έχεις το κίνητρο. Και θα αισθάνεσαι ότι είσαι επιτυχημένος όταν θα ολοκληρώσεις μικρές μονάδες, μικρές ενότητες. Mondok egy példát, azt tervezed meg, hogy jövő héten minden nap megkeresel egy embert. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, θα σχεδιάσεις την επόμενη εβδομάδα κάθε μέρα θα δεις ένα καινούργιο άτομο. Akkor, hogyha pénteken megvan az öt ember, αν την Παρασκευή έχεις μαζέψει 5 άτομα, νιώθεις επιτυχημένος, γιατί θα έχεις επιτύχει τον στόχο σου. Θα πρέπει να έχεις μικρούς στόχους στην αρχή. Το πιο σημαντικό πράγμα στην οργάνωση, είναι να καθορίσεις πόσο θα μετράσεις τις δραστηριότητές σου. Πώς θα υπολογίσεις την αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, στη δικιά μας εργασία, με αναμέτρησης, είναι το πόσα άτομα βλέπουν την επιχείρησή μας. Και αξίζει να στέσουμε σε αυτό, σε τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να υπολογίσεις πότε θα γίνεις διαμάντη. Αυτός μπορεί να είναι ο στόχος σου. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από σένα, δεν μπορεί να προγραμματιστεί. Αυτό εξαρτάται από την ομάδα σου. Από σένα εξαρτάται το πόσο σε πόσα άτομα θα δείξεις την επιχείρησή σου. Όταν εγώ ξεκίνησα στην επιχείρηση αυτή, είχα μία πίεση. Όχι από κάποιον άλλον, αλλά από τις παγκόσμιες δυνατότητες που μου γινότανε. Γιατί είχα δει ότι αν δεν είμαι εγώ πετυχημένος, μια και δεν υπάρχει αυτή η επιχείρηση στην Ευρώπη, δεν θα πιστέψει κανείς αυτή την επιχείρηση. Και επειδή η δικιά μου αναμέτρηση ήταν το πόσο άτομα θα δείχνουν την επιχείρησή μου, έβαλα ένα κανόνα στον εαυτό μου. Δεν με πίεσε κανείς, εγώ τον έβαλα τον κανόνα αυτό. Είπα ότι κάθε μέρα τουλάχιστον 5 άτομα. Κάθε μέρα χωρίς Σαββατοκύριακα. Αν μια μέρα δω μόνο 3 άτομα, δεν θα πρέπει να βρω 7. Βέβαια το 5 είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αλλά εγώ ήθελα να αφοσιωθώ σε αυτό το κάνω. Και ήξερα πως δεν θα το κάνω αυτό μόνο για μισό χρόνο. Αν το έκανα για 2-3 μήνες, θα είχα τόσα μέλη που θα δημιουργηθεί αυτή η επιχείρηση από αυτούς. Αλλά χρειαζόταν ποσότητα για αυτό το πράγμα.
Dixon az egy nagyon egyszerű üzlet. Dixon nem egy nagyon apli epihírisi. Ahhoz, hogy Cloud Ambassador legyél, csak 20 embert kell találnod. Για να γίνεις αστυνομικός πρέσβης πρέπει να βρεις μόνο 20 άτομα. 20 λάμπαρτα και ρένι τσόκο και οι δόγοζοι. 20 στελέχη τα οποία δουλεύουν. Η ιδέα είναι ότι έχουν πολλά μέσα στους. Αλλά δεν είναι και τα 20 πάντα ενεργά. Εμείς πέωστούν κοζέ 200 διεκτές. Εμείς έχουμε δώσει στους 200 ηγέτες. Μέχουν το αιάν δίκουστούν μην από το μάνα μάσον. Και έχουμε δώσει ένα στον άλλο διάφορα μέλη. Αλλά δεν είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός. Πότε είναι ξεκινάει το ζούζεται. Είμαστε ενεργοί εδώ και 6 χρόνια. Folyamatosan megosztom az információt, akkor minden hónapban van belépő. Αν συνέχεια δίνω πληροφορίες, θα έχω κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα καινούργια μέλη. Fontos, nem kell neked azt mondani, hogy naponta 5. Δεν πρέπει να πεις και εσύ ότι καθημερινά θα έρθεις 5 άτομα. Ναι, határozd meg saját magadnak. Εσύ θα το όρισες αυτό τον εαυτό σου. Fontos, hogy határozd meg egy számot. Αλλά θα πρέπει να πεις έναν αριθμό. Hiszen egy vállalkozásod van. Αφού έχεις μια επιχείρηση. Vállalkozásod megtervezett, hogy azt mondod magadnak, hogy napi 1. Και θα πρέπει να πεις ότι τουλάχιστον ένα άτομο την ημέρα. Μόνο τώρα σου έχει κέρδο. Ή ότι δύο άτομα την εβδομάδα. Σέγγι να μου γίνει, έκανε όσο μένει, μένει και μόνο μου. Δεν σου πει κανεί πόσα άτομα. Δεν μου έχω τσφέρει, μην είναι και πέμουν για. Αλλά εσύ στον εαυτό σου πρέπει να πει κάτι. Είσαι ένα λεύθερο από την κάσου να κομπεί την κέρδο. Γιατί βάσει αυτό θα μετρά τι δραστηριότητέ σου. Αν δεν μου το δω τότε. Πώ θα παρουσιάσει τα κάνει. Αν δεν μπερελούσε, ούτε ο Νίτσεν και στην εκδοσία. Με πόσο άτομα θα συνομιλά. Illetve ami tudnod kell, igazából csak erre az egy dologra lehetsz hatással. Mono egy, mono azt a programot szeretsz kapni a pidrasi. Nem tudod, hogy hány ember fog belépni. De hogy is lehet, hogy sok posz átom a fájgyom mellé? Lehet, hogy az első héten ötöt megkeresse, és mind az öt belép. És azt mondod, hogy mondom, hogy csak pedig a többiek nem fognak a pedden. Lehet, hogy megkeresse a 20 ember, és egy se lép be. Így fel is ekkor sem, hogy nem fognak a nemnes. De ezt nem tudhatod, hogy ki fog belépni. Alá fogadok szeretni a protéron. Nyilván, hogy most nem arról beszélek, hogy te profi előadó vagy, minden eladó vagy, minden is le tudsz léptetni. De, otán is ez epagyelmátiás, Δεν θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να μπουν όλοι στην ομάδα σου. Το θέμα είναι πόσα άτομα θα ξεκινήσουν όντως να δουλεύουν. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ είναι να δεις πόσα άτομα θα δουν την παρουσίασή σου. Οπότε πρέπει να κάνεις ένα σχέδιο. Για το πόσα άτομα θα δουν την επιχείρησή σου. Ez a legfontosabb a vállalkozásokból. Ne topjó szomatikó. Ugye a cél az nem terv. Ke o stoko nem ne programa. Fontos, hogy legyenek céljai. Prebe na hisztokus. De az nem egy elő a tervvel. Alá afta de ne to programa. A terv az, hogy most vasárnap este tudom azt, hogy a jövő héten melyik napig fog csinálni. To programa sú ne ti szímene kriaki, tha kriksi tha kanis kathe mera te pomeni vdomada. Saját vállalkozásom van. Ne di, ehi mia bihírisi. Ugye, tudom azt, bevallózva legalább egy hétre előre. Και πρέπει να ξέρω τουλάχιστον μια εβδομάδα εκ των προτέρων τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα. Ha lehet, akkor még hosszabb idő lehet. Αν το για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Nem kell óriási dologra gondolni. Δεν πρέπει να σκεφτείς μεγάλο χρονικό διάστημα. Egy sima határidő napon megteszi. Αλλά πρέπει να θέλεις κάποιο όριο στον εαυτό σου. Használd a telefonon naptárját, vagy a számítógépen naptárját. Χρησιμοποιείς το ημερολόγιο του κινητού σου ή του υπολογιστή σου. A lényeg az, hogy legyen egy olyan terve, amit számon tudsz kérni magadról. Αλλά πρέπει να έχεις μια ατζέντα, την οποία θα ακολουθείς. Yeah. Hogy működik az én üzletemben a szponzorálás? Πώς είναι σπόνσορ στη δικιά μου επιχείρηση? Ugye csatlakozik valaki az üzlethez. Onnan tehát egyáltalán teszem a kérdésemet. Akkor ugye próbálok nagyon hatékony lenni. Προσπαθώ να είμαι πολύ δραστικός. Και σας λέω, hogy figyelj, itt vannak a online oktatási anyagok. Και του λέω, ορίστε να τα προγράμματα κατάρτισης στα διαδικτυακά. Δείς με ezeket és ezeket a videókat. Δες αυτά τα βίντεο. Írd össze a kérdéseket. Γράφεις ερωτήσεις σου. És gyere vissza, konzultálni. Gyere vissza εμένα, να σε συμβουλέψω. Yeah, visszajön, konzultálni, kell kezdeni a munkát. Έρχεται το συμβουλεύω και αρχίζω να δουλεύω μαζί. Έρχεται και βίντεο. Περνάει κάποιο χρονικό διάστημα. Ισούνε, καμούν κοτάσεις, ξέρεις μου, Γιάκο, Λάστο, σέβιτς, να δεν δουλεύει το σύστημα. Και κάποιοι μου λένε ότι βοήθησε με γιατί δεν λειτουργεί το κατάστημά μου. Ναι, μία σε μία δεν λειτουργεί το σύστημα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν λειτουργεί. Στον κόσμο μου, φίλε, δεν τρώω σέβιτανή. Τους λέω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν τρώω άντρανο σέβο σέβιτανή. Δεν μπορώ να βοηθήσω κάτι γενικό. Μας όλα εκείνησε σε καμήνα εντέραματο, πίνα το φαν. Τα λέω όλα στις online καταρτήσεις. Ciò concreto mi può dare un consiglio per esempio? Se potevo fare solo una pragmata. Altra cosa non è il problema di fare così zero. Gli indicato per suo poiché deve volere di chiedere scusa. Concreto mi sono non si riesce a seguire. Alla scrimena non posso aiutare. E chi riesce a muovere? Ecco una mia erotesi. Ieri vista e chi è pulva? Ella
μια απέτηση, συγγνώμη, αλλά ποιος είναι μια εβδομάδα. És mondd el, hogy mit csináltál a héten. Και πες μου τι έχεις κάνει αυτή τη εβδομάδα. És akkor megmondom, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem. Να σου πω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Az emberek többsége nem jön vissza. Οι πιο πολλοί δεν έρχονται πίσω. Tudod miért? Nem csinál semmit a héten. Γιατί δεν κάνουν τίποτα μέσα στην εβδομάδα. Nem tud milyen információk, akkor visszajönni. Δεν μπορούν να έρθουν πίσω με τίποτα. Ilyen, legtöbb ember azt mondja, hogy már fél éve itt vagyok az üzletben, de még mindig nem értem a Star Agent szintet. Πολλοί λένε ότι είμαι ήδη μισό χρόνο στην επιχείρηση και δεν είμαι ακόμα καν Star Agent. Nézd meg a tervedet, hogy mit csináltál. Δεν σου πρόγραμμά σου, τι έχεις κάνει. Munkát bele kell tenni. Πρέπει να επενδύσουμε μια στο πρόγραμμα. A jó az, hogy ami munkát beleteszel, az hosszú távon kamatozik, hosszú távon hozza az eredményt. Αλλά η δουλειά που θα επενδύσουμε θα μας φέρει αποτελέσματα. De bele kell tenni a munkát. Αλλά πρέπει να επενδύσουμε. Jó? De tervezd meg azt, hogy hány emberre mutatom meg az üzletet. Θα πρέπει να δεις πόσα, σε πόσα άτομα θα δείξεις την επιχείρησή σου. És mivel a saját terved, kiért számod magadon. Και αφού είναι δική σου επιχείρηση, είναι δικό σου αριθμός που θα ορίσεις. Ugye, hogy működik ugye egy vállalkozás? Πώς λειτουργεί μια επιχείρηση. Ugye, valakinek van egy üzlete, valakinek van egy irodája. Κάποιοι έχουν κατάστημα, άλλοι έχουν γραφείο. Van neki néhány alkalmazottja. Κάποιος υπαλλήλους. A vállalkozó mindig elsőnek ír oda. Ο επιχειρηματής πρέπει να φάνει πάντα πρώτος. És utolsónak távozik. Και να φύγει πάντα τελευταίος. Ugye, az élete a vállalkozása. Η ζωή του είναι η επιχείρησή του. Hiszen egyrészt abból élik ki az alkotásunkat. Γιατί έτσι φέρει αποτελέσματα. Másért onnan számít átlagon felül jövedelme. Και μόνο έτσι μπορεί να έχει τα κέρδη του. Emlékezz vissza az előző blokkra. Azt mondjuk, hogy tudom, hogy ennyi adta. Úgyhogy te ebből szeretnél átlagon fölül jövedelemre szerteni. Ami szintén mesó aftó neki is ennyi sorban a pánó túl mesó arról. Akkor DXN-ül kell gondolkodnod. Prémi, azt hiszem, hogy a DXN. A DXN-nek kell lenni az elsőnek. Ki DXN prémi, nem egy prótik. Oké, tehát tervezés, az első lépés a tervezés. A prótó vima, a orvánosi. Oké. A következő ugye a pénzügyi osztály. Το επόμενο είναι το θέμα οικονομικών. Minden vállalkozásnak van pénzügyi osztálya. Η κάθε επιχείρηση έχει ένα θέμα οικονομικών. És fontos az, hogy megtervezd. Az, hogy mire költesz. Ne σημαντικό να δεις πού θα ξοδέψεις χρήματα. Hogy a DXN üzlethez nem kell befektetés. Δεν χρειάζεται κάποιο κεφάλαιο η DXN. Tehát nulla összeggel föl lehet építeni. Αρχίζει με ένα μηδενικό ποσό. Nyilvánvaló, hogyha van szabad pénzösszeget, akkor érdemes investálni az üzletbe. Προφανώς, αν έχεις κάποιο κεφάλαιο, αξίζει να επενδύσεις στην επιχείρηση αυτή. Például nem árt, hogyha bevásárolsz néhány terméket és van az autó csomagtartójában. Δηλαδή, δεν θα ήταν κακό να αγοράσεις κάποια πράγματα βοηθητικά εργαλεία για την επιχείρησή σου. És hogyha valakivel találkozol, akkor el tudja adni kávét. Και να έχεις κάποιο απόθεμα καφέ, το οποίο θα μπορείς να μπορείς να πουλάς όποιος συναντήσεις. Van Magyarországon egy többszörös gyémánt. Στην Ουγγαρία υπάρχει ένα πολλαπλό διαμάντι. Akinek annyi pénze volt, hogy három doboz kávét meg tudott venni. Ο οποίος είχε τόσα λεφτά, ώστε μπορούσε να αγοράσει μόνο τρία κουτιά καφέ. Minden reggel az irodába kezdett. Κάθε πρωί πάντα στην εταιρεία. Megvette a három doboz kávét. Αγόραζε τρία κουτιά καφέ. Napközben eladta. Τα πούλησε στη δεύτερη σειρά. És másnap reggel ment, hogy visszavásárolja. Την επόμενη μέρα ξαναγόραζε τα κουτιά. Ennyi tökje volt, de ezt forgatta. Αυτό το κεφάλαιο του, αλλά το κινούσε. Nyilvánvalóan, hogyha meg tudod tenni, akkor vegyél kicsivel több terméket, és nagyon mit legyen nálad kávé. Βέβαια, αν μπορείς να βάλεις πιο πολύ καφέ, θα πρέπει να βάλεις περισσότερο. Ugye, ugyanúgy költhetsz a képzéseddel. Και πρέπει και να ξέρεις και την εκπαίδευσή σου. Vagy például ugye lesz a barcelonai vezetőképző tábor. Ή να πας κατασκήνωση στη Βαρκελόνη. Ami nem csak egy tudást tud adni a számodra. Και πρέπει να σου παρέχει μόνο γνώσεις. Hanem egy inspirációt, egy plusz víziót. Αλλά και μια έμπνευση, ένα όραμα. Tehát, hogyha terveztél nyaralást erre a nyárra, akkor érdemes összekötni a kettőt. Οπότε αν έχεις, θες να πας διακοπές φέτος, καλό να συνδυάσεις. Eljönni a táborba is, minél néhány napot vagy előtte, vagy utána ott maradni. Να πας κατασκευή, να κάνεις συνδύσμες παραπάνω εκεί. Oké. Tehát investálhatsz az üzletbe, de nem kötelező. Οπότε μπορείς να πετύσεις κατάστημα στην επιχείρηση αυτή, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Viszont, ami sokkal fontosabb megtenned, το πιο σημαντικό όμως είναι, hogy ha már van bevételed, όταν έχεις πλέον εισοδήματα, akkor a bevételeidnek egy részét forgass vissza a vállalkozásodba. Να επενδύσεις ένα μέρος σου στην επιχείρησή σου. Minden jól működő vállalkozás ezt teszi. Η κάθε καλή επιχείρηση το κάνει αυτό. Ugye, visszaforgatod a bevételeid egy részét képzésekre. Επενδύσεις ένα μέρος σου εισοδημάτων στην κατάρτισή σου. Saját magad fejlesztésében. Στην προσωπική σου ανάπτυξη. Ugye, visszaforgatod reklámokra, hirdetésekre, Google AdWords-re. Σε διαφημίσεις στο Google. Vagy bármilyen egyéb segédanyagban. És oποιοδήποτε άλλο θετικό εργαλείο. Teljesen jogosan, hogy a munkatársak folyamatosan igénylik, hogy legyenek professzionális segédanyagok.
συνέχεια οι συνεργάτες μας μας ζητάνε να έχουμε επαγγελματικά βοηθητικά εργαλεία. Και ρωτούν τι χρησιμοποιώ εγώ ίδιος. Εγώ λέω ότι δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Χρησιμοποιώ τον εαυτό μου. Ούτε σε μόνο μου το μεγβεσίλισε. Πάω εγώ ίδιο στην παρουσίαση. Δεν μου στάλω προσπέκτου, εγώ δεν μου στάλω το μπουζίλιο. Δεν χρησιμοποιώ προσπέκτου στην κοινάδια. Έγινε την εντούγου του Ασάρου. Χρησιμοποιώ μόνο ένα πράγμα. Τι είδε κάτι άλλο. Επαγγελματικέ κάρτε. Ήσουν φίλια, αλλά κούτο είναι ίδια κάτι άλλο, μόνο ο μόγο του ίδιου σου. Αλλά προσέχω να είναι υψηλή ποιότητα κάρτα. Και εγώ λέω και στα πια ζήλια, δεν σε πρόσφυγε. Έζηλια. Να πει κάποιος όποιος βλέπει ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό. Διέλεξε την πιο φθηνή, την πιο ακριβή επαγγελματική κάρτα. Οπότε κάποιο ποσό των εισοδημάτων πρέπει να ψηφιστεί στην επιχείρηση για να λειτουργεί πιο καλά. Κυβέρνηση οστάει, ο βάρος που ζάρεις μόνο για marketing οστάει. Μόνο τμήμα είναι το marketing. Βιέζει το μικροφύλι, πείτε το σε εσύ το τίγιατο. Όταν δηλαδή κάνεις τη δική σου στρατηγική. Για μικροφύλι, όσο μούντο όπως θα μην ήμουν, όπως μου λείπει, πείτε νέος ζητάτε. Όταν εγώ σκεφτούμε να πώς θα διαμορφώ στην επιχείρησή μου. Ο κορμέγγι σκάει τον πίωτο. Είδα πώς είναι η αγορά. Ποιος λάτων, μόλι ο πίωτον, ο λόγο τη Ερανή. Κοίτα πω στην αγορά στην οποία εγώ θέλω να δραστηριοποιηθώ. Σούκο του μπορεί να μπει, ο κοινέμ σε ρετή ο network marketing, γιατί το πιστεύετε. Οι πιο πολλοί, στου πιο πολλού ανθρώπου δεν του αρέσει το MLM marketing. Εσύ μα πω το μόνο είναι όσο το είναι το πιο εξαιρετή καλό. Και εγώ είχα πει ότι θέλω να απολύσω στου πολλού. Γιατί είναι όσο το εξαιρετή καλό, είναι ο κοινέμ σε ρετή ο network marketing. Σε αυτού του οποίου δεν αρέσει το δικτυακό marketing. Είσαι ίδιο λόγο και το πιο στο τίγια. Και έτσι είχα διαμορφώσει τη στρατηγική μου. Εσύ μου το όμως ήρ μάσκη φόβου όπως είναι το λιμό, δεν έτσι εγώ δεν γίνει. Είχα πει ότι εγώ θα το πω διαφορετικά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις δικτυακού μάρκετινγκ. Είναι ο κύριος για αυτό που μου κάνει. Θα επικοινωνώ διαφορετικά. Σου κονώ και μπέριτη σου λέει του σου για μόνο που δεν είναι ένα σύγκρου τέτοιο. Θα έχω πολλά άτομα τα οποία θα ενδιαφέρονται επειδή έχουν απογοητευτεί από το MLM. Σου κονώ το MLM να μπέρδεις με μένα. Γιατί γνωρίζω πιο πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Κάτος μόνο μου, άρχισε στο σέα στο τίγια, το τίγιο σέα πρέζεντάτσε το τεσσάριτο. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι έλεγα στη δικιά σου στρατηγική και τη δικιά σου παρουσίαση. Δούσε από μία σέγγι την που κατσέρα τι μας κάνει. Αποφάσισε ποια βοηθητικά εργαλεία θα χρησιμοποιήσεις. Ήσου και φύγε η εκκίτσι του δοσμού online, ουζατρέις. Και φρόντισε και την online επιχείρησή σου. Να και μας έτσι λέει πόσο σοβαρό το κομιμπεράκι στην αφούγκλο όπως λέγω να είναι πιο έφτιαζε εγώ. Το πιο χρήσιμο πράγμα που δούλεψα εγώ ήταν. Δίσουν ο Κουράν, έρχεστε με τούτο το σανίπι, ήταν η Blogot. Ότι είχα φτιάξει ένα blog σχετικά νωρίς. Ενιούντε με σε online image, πείτε σχέστε να τσινάει. Και έκανα μια διαδικτυακή εικόνα, ένα διαδικτυακό image. Έχει μια σοφία τώρα να πει. Δεν χρειάζεται κάποια ειδική γνώση για το πράγμα. Τώρα η YouTube είναι βέβαια. Μπορεί να δώσει ένα καλό όνομα. Για 10 ευρώ για το κύριο Μπερλέτ είναι το μήνευε. Για 10 ευρώ περίπου μπορείς να δώσει ένα domain. Για το κύριο Μπερλέτ είναι ούς φορμίτς ευρώ για πάρτι φιότερα πίτνα και δε WordPress Blogotra. Για 30 ευρώ μπορεί κάτι να σου κάνει ένα blog της WordPress. Σε μία σάμι τα στενή του Ιτούντα Σνίκιουρ, έτους και έζανε μπλογόνι. Και χωρίς γνώσεις των υπολογιστών, χωρίς να ξεκινήσεις να έχεις ένα blog. Έρχες δε, είπε ήταν ο Σόια από όλα νίμιτζελε. Γιατί έχεις τη δικιά σου εικόνα. Μόσο λιτόρο με το ζέλος του μπλόγου εμπέστηκε ότι μπέλε και αρχέιαζε να ζηλετού εν πίσω σιτουάτσιο εγώ. Και αυτό μοιάζει με αυτό που είχα πει στην προηγούμενη ενότητα ότι πρέπει ο υποψήφιος σου να δει τις συγκυρίες, τις συνθήκες. Εδώ εγώ στη ΕΤΕ μου λένε ότι τα μηνύνε μου για τσίκερα σου στα τίποτα. Αυτό που εννοώ είναι ότι μπορεί να είσαι ακόμα πετυχημένος. Δεν με ακούς τα λεπτή. Αλλά έχεις ήδη λάβει μια απόφαση. Έρχεσαι τη ρεζέρ του μπλόγου σου. Ασχολήθηκε με αυτήν. Είσαι σούμια σόκτελ βέβαια, πήρε το ρε, έτσι μάσο ξανά. Στο δικό σου τομέα μπορεί να είσαι υπόδειγμα για τους άλλους. Για το και πήρε το που σου αν είσαι παραδείγματος χάρη εκπαιδευτικός. Έρχεσαι σε όλα οι image επιτές. Και χτίσεις μια διαδικτυακή εικόνα. Που είσαι ένα παιδαγωγός, ο κυφούλης πέτος, πώς συμβεί με δέρνο, ναι, στο marketing, ότι εδώ ένας εκπαιδευτικός ο οποίος κατάλαβε ότι μπορεί να έχει αντιπαθητικό εισόδημα από το δικτυακό marketing. Βάρος το τέλειο με ένα τσίγερ. Διάλεξε μια επιχείρηση MLM. Έχεστε ή πείτε να ζούσε τα ζεύ. Έχεστε μια επιχείρηση. Ισκούμουν ή κάνω το μία και ιδέα του μία. Και επικοινωνείς, λες τους λόγους τους οποίους αποφάσισες αυτό το πράγμα. Ποτέ σιτουάτσιο. Τη δική σου κατάσταση. Ο σχίτερα σεμπρές μήντος ενίμ, εν μάσχερ πέρα που κουσέλε. Θα είναι πιο αξιοπιστή από τη δική μου απέναντι σε έναν άλλο εκπαιδευτικό.
És folyamatosan kommunikálod, hogy mi történik. Και θα λες συνέχεια τι συμβαίνει. Hogyan haladsz. Πώς αναπτύσσεις την επιχείρησή σου. Nem kell így nyílegyenesen haladni, mert az nem reális. Δεν kell πάντα ανηφορική η εξέλιξή σου. Νιούγκοτερ, őszintén beszélhetsz a problémáidról is, a kutatóidról is. Πρέπει να πεις ειλικρινά τα προβλήματά σου, τις αποτυχίες σου. De azáltal, hogy is elkezdtem egy ilyen blogot építeni, αλλά από μέσω αυτού του blog, lehetőséget adtam arra, hogy megtaláljanak. A Google nagyon szereti a WordPress blogokat. Το Google αγαπάει πολύ αυτά τα blog της WordPress. És nyilvánvalóan ugye, hogyha egy blog gyakran van frissítve, και αν ένα blog αναβαθμίζεται συχνά, és a keresőszavakhoz kapcsolódóan releváns tartalom van rajta, και έχει περιεχόμενο το οποίο μπορείς να βρεις με όψο αναζήτησης, akkor előtérbe kerül. Τότε αυτό θα εμφανίζεται πρώτο στην αναζήτηση. Lehet, hogy most kinézel magadnak egy domain nevet, ami neked nagyon szimpatikus. Na, dialektis tőle ένα όνομα, το οποίο είναι πολύ σπαθητικό για σένα. És az foglalt. Και να το έχει ήδη πάρει κάποιος άλλος. Akkor, hogyha rámész a checkdomain.com-ra, akkor meg tudod ott nézni, hogy mikor jár le. Οπότε τι σου πότε θα λήξει η χρήση αυτού του ονόματος. És érdemes figyelni, mert nem biztos, hogy megunikják. Και είναι καλό να το βλέπεις αυτό, γιατί μπορεί να μην το αναβαθμίζω. Nekem sikerült találnom egy elég jó domain nevet szerintem. Εγώ είχα βρει ένα αρκετά καλό όνομα domain, νομίζω. A blogomnak az a címe, hogy dxnmlm.com. Το όνομα του blog μου είναι dxnmlm.com. De amikor én kitaláltam ezt, akkor ez a domain foglalt volt. Αλλά όταν το είχα, δεν είχα σκεφτεί αυτή την ιδέα, ήταν ήδη κατελημένη αυτή. Viszont nem újították meg, és lehet ott a μάτσοπνί. Αλλά δεν την είχαν ανανεώσει, οπότε μπορούσα να την πάρω εγώ μετά. Azóta találtam egy sokkal jobbat, és most már inkább azt használom. Και βρήκα κάτι πολύ πιο καλό μετά και χρησιμοποιώ πλέον αυτό. Για όσο λέω, dxnsolution.com. Και λέγεται dxnsolution.com. Λέει το dxn megoldás. Δηλαδή, η λύση σε dxn. Ugyanúgy te is bátran keres checkdomain.com-on keresztül szabad domain nevet. Οπότε και πρέπει να βρεις κάτι, ένα ιστό το οποίο είναι ελεύθερος. Ami neked szimpatikus is, kezd már el most az online image építést. Και άρχισε από εδώ να χτίσεις την εικόνα σου, την online εικόνα σου. Ugye? Mondtad rossz, hogy téged ez a téma nem érdekel. Az abszolút a téma nem érdekel. Akkor nem kell vele foglalkozni. Tudod, nem lesz politizm attól. Viszont amint van néhány eurod a jövedelmedből visszaforgatni, Alamet, hogy fogsz kapni a hrimatot, a pénzt, és aztán azt a hírisésú. Akkor megkérhetsz egy egyetemistát. Mondasz, hogy visszakapni a fitití. És mondod neki, hogy figyelj, adok neked 50 eurót, hogy megcsináld ezt a blogot, és egy-két bejegyzés szavot a földedé rá. Na, tudod, hogy a dolgok mind elvonulnak, és utána a blog aftó. És helyette fogják frissíteni a blogodat. Το κάνουμε αντί για σένα. De csak az előnyeit fogod élvezni. Οπότε εσύ απλά θα υποφεληθείς από αυτό. Oké. Tehát használj egy online megjelenést, akkor sem, akkor is, ha nem érdekel. Πρέπει να έχεις λοιπόν μια online παρουσία, ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρει. Ha pedig érdekel, akkor tanulj meg és használj ki. Και αν σε ενδιαφέρει, να το μάθεις να το αξιοποιήσεις. Oké. A következő osztály talán a legfontosabb a tervezés után. Μόνο το τμήμα είναι μάλλον το πιο σημαντικό μέρος την οργάνωση. Για személyzeti osztály a vállalkozásodban. Το τμήμα προσωπικού της επιχείρησής σου. Ide tartozik ugye az új embereknek a felvétele. Εδώ ανήκει η ένταξη νέων ατόμων. Ami a legfontosabb számodra, hogy minél több új embert vegyél fel a vállalkozásodhoz. Το πιο σημαντικό αυτό. Aki ugye mindenki majd a saját vállalkozását üzemelteti. Και το κάθε μέλος θα τσινιά δικιά του επιχείρηση. De ugye ez a mérőszámod. Αλλά αυτή είναι a μονάδα μέτρησή σου. Ez, ebben az osztályban dolgozol úgymond a legtöbbet. Αυτό το μας χωρίς πιο πολύ. Illetve még ide tartozik a képzés. Και εδώ ανήκει και η κατάρτιση. Hogyan képzel egyrészt önmagadat? Πώς μπορείς να κατακτήσεις τον εαυτό σου? Hogyan képzel a csapatodat? Αλλά και τις ομάδες σου. Ugye a legolcsóbb és a legegyszerűbb képzési forma a könyvek. Η πιο απλή και πιο φθηνή κατάρτιση είναι τα βιβλία. Rengeteg network marketing könyv elérhető a piacon. Υπάρχουν πολλά βιβλία δικτυακού marketing στην αγορά. Mondok egy ötletet, mit csináltunk Magyarországon. Most mondja egy ötletet, hogy megállni is tudom várja. Magyarországon a MLM-es könyvek nagyon nagy részét, 90%-át egy kiadó adja ki. Szlungária, de ez kadott a biblia, de ide abban a kotokóikó. Oda mentünk ez a kiadóhoz. Pégem azt a kotokóikó. És a kiadó azt mondta, hogy ha egyszerre 20 könyvet vásárolnál valaki, akkor rögtön ad 40% kedvezményt. Και μας είχε πει να αγοράσετε 20 βιβλία μία φορά από εμάς, θα σα δώσουμε 100% έκπτωση. Ezért nálunk a vezetők minden hónap összeszedik a csapatunkból a rendelést. Οπότε ο κάθε ηγέτης στην Ουγγαρία μαζεύει τις παραγγελίες. És oda mennek és megveszik a könyvet. Και τα αγοράζουν κάθε μήνα μια μεγάλη παραγγελία βιβλίων. És tagok is örülnek, mert 40% olcsóban kapták meg. Και τα μέλη χαίρονται γιατί τα βιβλία είναι 100% φθηνότερα.
Ezt követően, hogy a saját képzésedre is fontos, hogy energiát fordíts. A legkétedik kiskodát is kérdének sem tetszik rémata, kinergia. Én is a mai napig folyamatosan képzem magamat. De hogy se kolofonat nem megkettek tízsor komedi színmere. Próbálok ugye még többet megtanulni angolul. Kafona már fagyikát elvítére. Nem vagyok elégedett a saját előadás technikámmal, próbálok javítani. Nem már ezt a technikában, hogy azért fogok nevetni olsó. Ezért privát órákat veszek egy szakembertől, tévés szakembertől. Egy fagyit állapodni szíriásen a idikó. És elmegyek különböző nem elemes tréningekre. Και πηγαίνω σε διάφορα τρέινινγκ τα οποία δεν είναι MLM τρέινινγκ. Ugyanis azt látom, hogy másik szakterületekről lehet behozni újdonságokat. Γιατί είδα ότι μπορώ να αποκτηθώ και από άλλους τομείς. Most például voltam legutóbb egy nagyon érdekes tréningen. Πριν πρόσφατα είχα πάει σε ένα πολύ ενδιαφέρον τρέινινγκ. Jövőben fogom használni a csapatomban. Θα χρησιμοποιήσω στο μέλλον την ομάδα μου. Az volt a ténynek a neve, hogy a boldogság, mint versenyelő. Το θέμα ήταν η ευτυχία ως boldogság, mint versenyelő. Ως πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Tehát minél boldogabb a hálózatod, annál jobban teljesít. Δηλαδή, όσο πιο ευτυχισμένο είναι το δίκτυό σου, τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Ugyan érdem, hogy minél jobban érezzék magukat a csapattagjai. Πόσο αισθάνονται πιο καλά τα μέλη της ομάδας σου. Képzésnek nagyon nagy szerepe van. Οπότε είναι πολύ σημαντική η κατάρτιση. És a következő osztály, amit nagyon sok kisvállalkozás elfelejt. Van ott már, hogy tudok csinálni a polyles mikres epihirisis. Viszont minden nagy vállalat nagyon professzionális szinten alkalmaz. Ami a polyles epagelmatiás, mert az a krisz a kodomea. Ez az ellenőrzés osztály. Mert mi már lehet. És hidd el nekem, a sikered érdekében ennek az osztálynak nagyon nagy szerepe van. Én egy πολύ σημαντικός a ρόλος του τμήματος για την επιτυχία σου. Mit értek ezen? Τι εννοώ με αυτό? Minőség ellenőrzés. Πρέπει να έχετε την ποιότητα της εργασίας σας. Ugye, lebonyolítasz valakivel egy tárgyalást. Mert abban nincs nomilia. Ez a legoptimális esetben úgy kell, hogy történjen. Θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να συμβεί με τρόπο που. Hogyha az a tárgyalás egy egységnyi időbe került. Αν αυτή η συνομιλία σου στήχησε σε ένα μία μονάδα χρόνου. Akkor legalább egy egységnyi időt a felkészüléseit számít kell. Θα πρέπει να επενδύσεις και μία μονάδα χρόνου στην προετοιμασία. Hát felkészülök az emberből. Για να προετοιμαστούν κατάλληλα το συγκεκριμένο άτομο. Μέγνιζα μου Facebook προφίλια. Θα δω το προφίλ του στο Facebook. Ωγε, informάρω όλο το πρόβλημα. Θα μάθω για αυτόν. Ωγε, προβάλλον κερέσνει ο νιούμο γόμια. Θα δω την πιτήρια του δύναμη. Ίσο ουτάνο, μίνιμουμε η έξι, δεν είναι κάτω. Και μετά μία μονάδα ακόμα, αλλά μάλλον περισσότερες. Ο μίνιμουμε η έξι. Να ελέγξω την ποιότητα. Hogy az a tárgyalás, amit lebonyolítottam, na van a tisztnomília, az mennyire felelt meg a saját elképzeléseimnek. Átbeszélhető, ondos, ezt kérdezünk a tisztnomíliás. És a legnagyobb hiba, a legnagyobb probléma, amit elkövetnek a munkatársak, tudom, mert álló probléma, hogy szerkátom az, hogy ugyanazokat a hibákat folyamatosan elkövetik. Mindenképpen állam válok, szerint köszönöm te egyre láthi. Tehát nem az a baj, hogy a hibázol. Το θέμα δεν είναι να μην κάνουμε λάθη. Όσο πάει ότι είναι κόντρα η κατεύθυνση, γιατί δεν το δούμε πολύ βάζει. Το θέμα είναι όταν αλλά δεν καταλαβαίνουμε που κάνουμε λάθος. Η αλέκτη με μένα είναι γιατί μην είναι μικρή και ο Ζουζέτ. Πολλοί καταλαβαίνουν γιατί δεν λειτουργεί η επιχείρησή του. Πρώτο και μεγάλο πολλά. Αν ο Γιάννη είναι πρόβλημα, όσο του σου πει τα σέρα. Ενώ όσοι σταματούν καταλάβουν ότι το πρόβλημα είναι ότι μιλάει πολύ. Δηλαδή, αφού είμαι όντω ο Λέα και σε νιώ μιλάω στο μεγάλο. Μιλάει πάρα πολύ συνέχεια. Στην Βεσίεστρα, ο Γιάννη και μετά δεν είναι εδώ. Και δεν καταλαβαίνω τώρα δεν ενδιαφέρεται αυτό που λέει. Tehát a minőségi ellenőrzésnek óriási szerepe van. Volt nem pont is mindig ott tudom elérni. Aztán a következő a hatékonyságmérés. Te komolyan olyan, hogy miért is ez a problematikotitás? Vállalkozó vagy. Is egy kihívmentiás? Nem jogi értelemben, hanem attitűd értelemben. És már forrás is van itt első. És mi a célod? Mi kell, hogy legyen a célod? Képes vagy benne a stokhosú? A lehető legkisebb energia befektetéssel a maximális profitot elérni. Με λίγη ενέργεια να έχεις το μέγιστο κέρδος. Tehát folyamatosan a hatékonyságot kell mérni. Θα πρέπει συνέχεια λοιπόν να ελέγχεις την αποδοτικότητά σου. Például, én megnéztem a tavalyi évemet. Είδα το περσινό μου έτος. És azt mondtam, hogy nagyon gáz volt, nem volt jó. Και δεν μου άρεσε καθόλου. Rengeteget össze-vissza utaztam. Ταξίδεψα πάρα πολύ. Elvesztettem sokszor a fókuszomat. Έχασα πολλές φορές το σημείο εστίασης μου. És alig tudtam pihenni, úgymond. Και δεν ξεκουράστηκα σχεδόν καθόλου. És azt mondtam, hogy nem elég hatékony. Και είπα ότι αυτό δεν είναι αποδοτικό. És azt mondtam, hogy én akkor másképp fogok csinálni. Το κάνω διαφορετικά φέτος.
3 hónapot pihentem. Hát a kopés 3 mínes. Tehát készültem erre a mai napra. Pretty much only this morning mera. És azt mondtam, hogy április közepétől május végéig végigjárom Európát. Kipap na apríl, mert a mai, θα πάω στην Ευρώπη. Ez most nagyon intenzív, minden hétvégén másik országot tartott ugyanezt az előadást. Είναι πολύ εντατικό, κάθε σπουδετήλια ακόμη σε μια άλλη χώρα με την ίδια παρουσίαση που κάνω εδώ σήμερα. Ναι, Ιούνιο, στο μέγει πιένεις. Αλλά τον Ιούνιο θα ξαναξεκουραστώ. Okay, tehát próbálom a hatékonyságot folyamatosan növelni, de csak akkor tudom, hogyha az ellenőrzési osztályom rendben van. Οπότε προσπαθώ να είμαι συνέχεια πιο αποφυτικός, αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να έχω ένα καλό τμήμα ελέγχου. Ugyanez vonatkozik ugye a πίνζουγγι ελεγχούσα is. Και αυτό βέβαια αφορά και την ελέγχο των οικονομικών. Okay, tehát oda kell arra figyelnem, hogy tényleg a bevételeinek egy bizonyos részét visszaforgasson a vállalkozásomban. Πρέπει να φροντίσω ένα μέρος των εισοδημάτων μου να επιστρέψει στην επιχείρηση. És ugye ezt a lehető leghatékonyabban tegyem. Και θα το κάνω αποδοτικά, πνευματικά. És ugye föl kell tennem a kérdést, και πρέπει να αναρωτηθώ, hogy biztos nekem kell elvégezni ezt a feladatot. Αν το εργάσιο καθήκον με αφορά εμένα. Ugye, arról beszéltem, hogy profi jövedelem professzionális hozzájáráshoz jár. Είχα πει ότι το επαγγελματικό εισόδημα θα πρέπει να έχει μια επαγγελματική αντιμετώπιση. És a professzionális hozzájáráshoz hozzátartozik az, hogy amihez nem értek, az delegálom. Και αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ασχολούμαι με κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ugye a mai számítástechnikai eszközökkel nagyon sok minden elérhető az emberek számára. De ψηφιακά εργαλεία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. De ha nem vagy grafikus, akkor ne csinálj grafikát. Αλλά δεν είσαι γραφίστας, μην κάνεις γραφιστικές δουλειές. Mert az rajtad kívül mindenki látni fogja, hogy az amatőr. Γιατί θα το βλέπω καθώς ότι αυτή η δουλειά είναι τεχνική. Tehát akkor ne csinálj plakátot, ne csinálj prezentációt. Μην κάνεις γραφίστα και μην διαμορφώσει μια παρουσίαση. Akkor az vissza kell vele. Αυτό να το κάνει κάποιος ειδήμονας. Ugye, amikor elkezdtem, én βάλακουζάσω γονδοκοτρά. Όταν ξεκίνησα την επιχείρηση αυτή. Ugye egyedül dolgoztam. Δούλευα μένω μόνος μου. Az első legfontosabb dolog az volt a számomra. Και το πιο σημαντικό για μένα ήταν. Amint a jövedelmem megengedte, fölvegyek egy asszisztens. Να βρω μία βοηθό με το που θα μπορούσα οικονομικά να το τρέψουν εαυτό μου. Hogy delegálni tudjam a feladatokat, minél többet. Για να μπορώ να αναθέτω καθήκοντα σε άλλους. Amit ő el tud végezni, és tudja támogatni az én hatékonyságomat. Ούτως ώστε αυτή να σύρει τη δικιά μου αποτελεσματικότητα. Hiszen abban én is többször összetudom a jövedelmemet. Γιατί έτσι μπορώ και εγώ να αυξήσω το κέρδο μου. Ma három főállású alkalmazottam van, három felső asszisztensem van. Σήμερα έχω τρεις βοηθούς. Akik ugye folyamatosan támogatják az én munkámat. Οι οποίες στηρίζουν τη δουλειά μου συνέχεια. Hogy még hatékonyabban τudjam kiszolgálni a hálózatot. Για να είμαι πιο αποτελεσματικός στο δίκτυό μου. És ugye mindig fölteszem magamnak a kérdést az, hogy biztos nekem kell ezzel foglalkozni. Οπότε πρέπει σε να δω τον εαυτό μου, αλλά όσο είναι δικιά μου αρμοδιότητα αυτό που κάνω. Vagy tudom valaki delegálni. Ή αν μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. De hangsúlyozom, ez kicsibe is működik. Αλλά αυτό είναι πολύ και σε μικρή κλίμακα. Hogyha neked 100 euró a bevételed, αν έχεις 100 ευρώ εισόδημα, akkor forgass legalább vissza 20-30 eurót a vállalkozásokkal. Τότε 20-30 ευρώ θα πρέπει να επενδυθούν στην επιχείρησή σου. Jó? Hogyha azon nem kap semmit, akkor az kumulált. Αν δεν μπερείς τίποτα, θα πρέπει να το κάνεις στο μέλλον. És utána oda tudod adni egy egyetemistának, aki meg tud csinálni neked feladatokat. Και στο μέλλον θα την αλάβει ένας φοιτητής, να σου να κάνει κάποιες εργοδότητές σου. Okay, vagy fölveszel egy adat, akinek fordított, hogy egy külföldi piacon dolgozol. Ή κάποιο μεταφραστή, αν είσαι σε μια ώρα του εξωτερικού. Oké, tehát gondolkozz vállalkozóként. Οπότε πρέπει να σκέφτεσαι σαν επιχειρηματίας. És az első pillanattól gondolkoznak van. Και από την πρώτη στιγμή να σκέφτεσαι. Hiszen network marketingben óriási lehetőségek vannak, nincsenek korlátok. Ότι δεν υπάρχουν όρια στο δικτυακό marketing. Ha vállalkozóként gondolkozol, αν σκέφτεσαι ως επιχειρηματίας, teljesen más táblatok nyílnak előtt. Θα δεις ότι ανοίγονται και νέοι ορίζοντες για σένα. Sokszor ugye az emberek azt hiszik, hogy ilyen amatőr hozzáállással lehet elérni profi eredményeket. Συχνά πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με τη τεχνική δουλειά μπορούν να έχουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Ide nekem nem lehet. Αυτό δεν γίνεται, πιστεύω. De profi gondolkodni mindenki tud. Αλλά όλοι μπορούμε να σκεφτόμαστε επαγγελματικά. Az elsősorban hozzáállás kérdése, hogy akarsz-e vagy nem. Και είναι θέμα συμπεριφοράς, αν θέλετε ή όχι το κάνετε αυτό. Tehát ezek a legfontosabb részei a DXN-es vállalkozásnak. Είναι τα πιο σημαντικά μέρη της επιχείρησης DXN αυτά. És javaslom azt, hogy döntsd el azt, hogy vállalkozásod van. Οπότε πρέπει να αποφασίσετε ότι έχετε μία επιχείρηση. És gondolkozz üzletileg. Να σκέφτεσαι επιχειρηματικά. Néhány szóval említettem itt Görögországot szerintem, hogy hogyan működik az én vállalkozásom. Νομίζω έχω ήδη πει εδώ στην Ελλάδα αρκετές φορές πώς δουλεύει η δική μου επιχείρηση. De biztos vannak olyanok, akik még ezt nem hallották, úgyhogy elismétlem.
Κάποια που δεν το έχουν ακούσει, που δεν το επαναλάβω. A vállalkozásnak fölállítottam bizonyos szabályokat. Akkor teszi kapcsolatos kanál, ez a kihívásom. Ugyanis amikor elkezdtem az üzletet építeni, néhány hónap után azt láttam, hogy valamit nagyon rosszul csinálok. Ott a szépkénésen, hát egy kicsit szóta poli, hogy most kátik állom poli láfos. Én azért kezdtem bele a network marketing üzletbe, hogy szabad legyek. Ott szépkénésen, hogy legyen már futó, egyet ízlel, nem hol ízlel a chrono. Nem csak anyagi értelembe, hanem időben is. Ki hogy mondom, nem elektros, és nem tudok, hanem már legyek. Tehát, hogy nem szabad, azt akkor csináljam a dolgokat, amikor én akarok. Na, hogy lehet, akkor tudok ezt mondani, hogy én is. És néhány hónap után nem ezt éreztem. Na, hogy lehet, hogy ezt a számom meg. Azt látom, hogy az üzlet fejlődik, de a telefonom állandóan csörög. Nem lehet, hogy epihírisi mu menen aktíse, de a telefonom aktipál sinéhia. És mindenki velem akar beszélni. Ki a lehet, hogy nem mazimu. És ezért föl kell állítanom a bizonyos szabályokat. Ki pedig, mert fesok kapus kanonis. Az első szabály a új emberekre vonatkozott. A protos kanon szakorra a nea átoma. Tehát, hogyha valaki csatlakozik az üzletemhez, ám kápus bízni pihirisimu, akkor elmondom azt neki, hogy szeretnék néhány félreértést tisztázni. Lehet, hogy szállnak szakadásunk a kápus paranoisis. De nem az én üzletemet építed. Εσύ δεν χτίζεις τη δικιά μου επιχείρηση, hanem a sajátodat. Αλλά τη δική σου. Tehát én soha nem foglak téged fölhívni, hogy te csinálod ezt az üzletet. Εγώ δεν σε πάρω κατά τηλέφωνο να σε ρωτήσω αν ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Soha nem fogom tőled megkérdezni, hogy te mit csináltál a múlt héten. Ούτε θα σε ρωτήσω τι έχεις κάνει πριν την εβδομάδα. Te a saját üzleted építesz föl. Γιατί εσύ χτίζεις τη δική σου επιχείρηση. Én a szponzorod vagyok. Εγώ είμαι ο σπονσοράς σου. Te viszont bármikor fölhívhatsz engem. Εσύ μπορείς να πάρεις τηλέφωνο να πάσα στιγμή. És én bármikor nagyon szívesen segítek neked. Και εγώ θα σε βοηθήσω πολύ ευχαρίστως. De neked kell fölhívni. Αλλά εσύ πρέπει να πάρεις τηλέφωνο εμένα. Meg lehet kérdezni a Pavlos, hogy hányszor hívtam föl őt, hogy mit csinál. Ρίστο Παύλο, πριν θα σου έχω πάρει τηλέφωνο, το ρωτήσω τι κάνει. Σοχα, δεν ήρθαν φίλε. Ποτέ, δεν έχω πάρει τηλέφωνο ποτέ. Σοχα, δεν ήρθαν φίλε, γιατί είναι γιος όνομα της. Κανένα πήρα μου. Με δεν μου ζήτησε να κάνει τη δουλειά αυτή, επειδή με ρίχνει τον σοκατό, αλλά δεν μου ζήτησε να κάνει τη δουλειά αυτή. Δεν πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή, επειδή τον πιέζω εγώ, αλλά επειδή το θέλει ο ίδιος. Ότι έστω σοβαρά το ακόμαζον. Αν εφαρμόσω τον κανόνα αυτό. Akkor rögtön kiiktatod a legnagyobb hiba lehetőséget. Τότε γλιτώνεις από ένα πολύ σημαντικό λάθος. Ha megkérdezik tőlem azt, hogy mi a legfontosabb tanácsom az üzletépítéssel kapcsolatban. Όταν már tudtam, hogy ki a legfontosabb szimbólum. Akkor azt szoktam mondani, hogy tudomásod kell venni egy dolgot. Vagy pedig ne lábad egy kocsasz a drágban. Az embereknek a több mint 90%-a Pálnak Marina Szakadon Antropon nem azért csatlakozik a hálózatodhoz, hogy üzletet építsen, hogy pénzt keressen. De biztos, hogy ti osul jön a vagy krimata. Hanem azért, hogy ellopja a te idődet. A lejne hüksz a kronosu. Szó szerint ellopja a te drága idődet. Ja, meg lépsi, tehát a lépsi, a politim a kronosu. És fontos, hogy ők nem rossz emberek, ők csodálatos emberek. Nem ne kaki ámpapi, ne poli káli ámpapi. De velük a szabad idődet kell töltened, nem az üzleti idődet. Alla most többé ne pernás, ne lefed a kronosu, hogy többé ebben nem adik os krono. Nagyon jókat lehet velük beszélgetni hétvégén, meg munkaidő kívül. Na, mulát, mazit, Kirjánka, jöttem, de, levete. De a te drága üzleti idődet nem ezekkel az emberekkel kell eltölteni. Hanem azokkal, akik pénzt akarnak keresni. Hogy szűrőnénk ki azt, hogy ki akar pénzt keresni, nem? Ugye becsatlakozik, elmondom neki ezt a szabályt. És azt mondom neki, hogy itt van ez a online startképzés. És tőle, hogy itt van ez online startképzés. Tekints meg, kérdezz a kérdéseidet és gyere vissza. Mert nem szabad tisztes kell, akkor sose menne. Az emberek többsége nyilván nem jön vissza. Itt jobb olyan, de ne elmondod, hogy sose menne. Mert nincs ideje neki megnézni. Itt ide nem akarom a mondani belőle, és nem akar pénzt keresni. Kedem kellene valami pénzt. Nyilván, ha látom azt, hogy kinézte meg, milyen kérdésekkel jön vissza. Lepo, hogy a tipok nem ilyen, akkor nem lesz a tisztes kis sose menne. És amikor visszajött, megválaszolnak a kérdéseket. Kell fogva pálisz a tisztesnek. És elmondom neki, hogy a jövőben konzultálni fogunk. Ki tudja, hogy a mellett lesz a szimbólum? Tehát, hogyha szeretne velem konzultálni, bármikor rendelkezésére állok. Opa, de teljes szimbólum, én is ideje teszik túl. Egyeztessünk egy időpontot, készüljön föl rá. Na károm a rendezvú, na pedig már szíjet az a rendezvú aftó. Írja össze a kérdéseit, hogy mit kérdezeljük. Se rotésus, én nem szíjet jobb adott ki. Én is föl fogom félkor készülni. Tehát pedig már sütjük a katállila. Tehát amikor a Pavlos kér tőlem egy konzultációt. Αν ο Παύλο ζητήσει μια συμβουλή από μένα, θα πρέπει ήδη να γράψει τι ερωτήσει του. Είναι που με τέμα ότι μέχρι στιγμή ζωή στο αντίστοιχα. Θα πρέπει να έχω δει τι στατιστικέ του. Ναι, και είπε, εγώ ήταν μόνο μη τότε, μη τσινά. Επειδή να ξέρω τι έχει κάνει αυτό αυτή την περίοδο.
Mert nem az érdekel, hogy ő mit mond, hogy mit csinál. De nem nyelked azt, hogy a ídős, hogy kárni. Hanem az érdekel, hogy a statisztikája mit mutat. Állapok, hogy tényleg statisztikában. Ugye? Az internetben ott van a kapcsolati lapok, a contact page. Lepom a sőtlen egy szelida kapon. Minden direktemről van egy contact page. Elpa mi a tetje szelida, itt a kárfe mellom subjektívumon. Hiszen nem terhelem az agyműködésemet avval, hogy mindenre emlékszek. Mivel nem gondolod, hogy már meg a padda. Hanem fölírom oda, és amikor valakivel konzultálok, akkor megnyitom, és látom azt, hogy miről konzultáltok legutóbb. Fotográfo aqui, que é levo hoje, que é porque eu não posso me estender até agora, eu estou da tela. Oké? És ezáltal ki tudom szűrni, hogy valóban azokkal dolgozok együtt. Και έτσι μπορώ να διαπιστώσω ότι δουλεύω όντως με αυτούς. Οι οποίοι θέλουν να βγάλουν χρήματα. Και όταν συμβουλεύω, συμβουλεύω, λέμε την επιχείρηση, όχι για κάτι άλλο. Ugye? Mire valaki elérje a gyémánt szintet, akkor a mindent kell neki tudnia. Otan leon tapos ne gyémánt, de pedig nekik a panda. Hogy mikor miután gyémánt, akkor már egyre kevesebbet konzultáljuk. Ha pedig nem mondom, a fújni gyémánt, de olyan egy pedig is szívülepszis. Van úgy, hogy két-három napig is nem beszéljük a rosszat. Volem nyújtsd meg, hogy ez miért van bárra. Mert már mindent tud, már minden információt átadtam neki. Itt így plogsz itt a panda, akkor vosult, kettő pedig fogja, hogy a zsodra. Most fogok bevezetni egy új szabályt. Τώρα θα εφαρμόσουν ένα καινούριο κανόνα. Θα φτάσει στο επίπεδο Crown Diamond, το πρώτο μέρος του δικτύου μου. Ας πούμε το ανέκρινε, όμοι τέλει δε στα σύντερ, σώβα του εμπέρτα, να μπορώ να μπέρσε να δείξε να δείξε. Και του έχω πει ότι αφού φτάσει αυτό το επίπεδο, δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σου την επιχείρησή μας. Και ο Μποράτα, μόλι πάνω που σήμερα σε παράκοζο πέρα. Είσαι καλός μου φίλος, ας ανεθώ μαζί σου οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά αυτό δεν έχω κάτι άλλο να σου πω σε σχέση με την επιχείρηση. Ναι, τα έχει και μας ούτε τη λέει. Ας μην σκοταλάμε ένα στον χρόνο του άλλου. És nagyon fontos, ugye, hogy ezután következik az, hogyha segítséget kér, akkor azt mondom neki, hogy írd össze, hogy mit csináltál, és ebben tudok neked segíteni. Και όταν κάποιος θέλει βοήθεια, θα πρέπει να γράψει σε ποιο πράγμα θέλει βοήθεια και να έρθει μετά σε μένα. A másik nagyon fontos a mélységű szponzorálás. Το άλλο σημαντικό είναι να υποστήριξη. Ugye folyamatosan azt láttam, hogy hívnak mélységből kollégák. Έβλεπα ότι έπαιρναν τηλέφωνο άτομα τα οποία δεν ήταν άμεσα στο δίκτυό μου. Vagy telefonon, vagy e-mail küldenek. Mi most annan e-mail. És köztünk pedig van egy aktív gyémánt. Ενώ υπήρχε στον διάμεσό μας ένα ενεργό διαμάντι. Vagy egy aktív rubi, aki tényleg építi az üzletet. Είναι ένα ενεργό ρουμπίνι, το οποίο όντως έκτισε την επιχείρησή του. Ezért eldöntöttem, hogy nem veszem fel a telefonon. Και πάντα δεν θα απαντάω στο τηλέφωνο. És hogyha valaki mélységből ennyi a hív, και έμεινε κάποιον να παίρνει που δεν είναι στο άμεσο δίκτυό μου. Ακούω το λίγο μα σπόνζαρα. Έπαιρνε το σπόνζαρα του τηλέφωνο. Σου φωτάω ότι κέρασε το ζουζέτασο. Και του έλεγα σέψα στο συνεργάτη σου. Τσοκ, μίσο σε λίγο το σάμο τη στάνα μου τσοκ. Αλλά μάλλον έκανε λάθο η κλίση και πήρε κατά λάθο σε μένα. Εγώ και έλα κλέψω εδώ από τσοκ. Σε παρακαλώ μίλησε μαζί του. Όχι, ότι κέρασε με βέρεν του τσακιβάρασου. Αν σε ρωτήσει κάτι σου, δεν έχει μια απάντηση εσύ. Όπω τε κέρασε μια μπάτα. Τότε εσύ να μιλήσει μαζί μου. Και έτσι μειώθηκαν οι κλήσεις του τηλέφωνο μου. Μόνο και ο Κίτη τη ξεχνάει με το τηλέφωνο μου, δεν είπε. Τώρα απλά μου μπορεί να πει στο τηλέφωνο για δύο εβδομάδες. Ούτε μου ένα email έπαιρνε, έμπερε κλούτε ένα email. Και το ίδιο αφορά και τα email. Για να λεβερέσει το πρόγραμμα, μπερέ, τα λέει τον Ιεν, όλα οι ασφιντέ. Μπορεί να γράψει μια αυτόματη απάντηση στα email σου. Για κάπου που μίσει με την email. Οπότε αν πάρω ένα mail από έναν που δεν είναι στο άμεσο δίκτυό μου. Έσαι και άλλο λίγο βασιλόν, σου πει να μην κοιτούνται. Δεν πρέπει καν να το διαβάσω, απλά βλέπω ποιος είναι, ποιος το έχει στείλει. Μέγιζε με τι ω όπτη φέρσιν εδώ. Βλέπω ποιος είναι ο ενεργό σπονσορά σου. Είσαι έτσι λίγο έτσι όπω ο Λάιρα Σμίτο, ο οποίο δεν είναι ο Λίτσι Μένετζερ, και σου λέει, μα δεν είσαι και ο Ζημιέρ. Και απλά στέλνω αυτό το αυτόματο βήμα το οποίο τον παραπέμπει στο αρμόδιο άτομο. Και ξέρει και ο ίδιος τον κανόνα αυτό. Και κάνει το ίδιο πράγμα και αυτός με τα δικά του mail. Γιατί θέλουμε όλα να είμαστε αποτελεσματικοί. Για να μιλάμε και να είμαστε με τους φίλους μας έχουμε ελεύθερο μας χρόνο. Αλλά δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τον ελεύθερο μας χρόνο με τον επαγγελματικό μας χρόνο. Γιατί το δικτυακό μάρκετινγκ αφορά τη συνομιλία. Nagyon sokat lehet jókat beszélni a munkatársakkal. Pedig ezt mondom, hogy polimot is nevén fosmaz. Csak akkor tudd azt, hogy akkor az a szabad idő, az nem az üzleti időt. Alá, ha pedig nem elefez a skronos, vagy hogy a programmatikó az a skronos. Oké, tehát profi hozzáállással lehet profi jövedelmet elérni. Akkor a programmatikó, 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 a